Τις πόρτες του πολιτιστικού κέντρου Αρμενίων που ζουν στις Σέρες άνοιξε στην τηλεόραση επιλογές ο πρόεδρος των Αρμενίων των Σερών Αρουτουνιάν Βασγκέν. Συγκινημένος μαζί με την αντιπρόεδρο του κέντρου μας δείχνουν το χώρο που έχουν διαμορφώσει για τη διάδοση και τη συνέχιση της παράδοσής τους αλλά και για τη λατρεία τους. Βασικά εδώ κάνουμε με τους Έλληνες, αλλά στην Αρμενία θα είναι αυτή την Κυριακή. Εδώ πέρα αυτό που είπατε, αυτό είναι η εκκλησία μας. Σουρψαρχής που λέγεται στην αρμενική μυθολογία, στο αυτό να ανοίξουμε να το δείξουμε. Όχι, δεν έχει τα ευθυμάσεις είναι αυτά, πρέπει να σε δοσκούμε. Εμείς δεν έχουμε εδώ παπά. Έχετε από τη Θεσσαλονίκη. Μαζί με την ελληνική σημαία, η σημαία της πατρίδας τους, τους θυμίζει ειδικά αυτές τις μέρες τα τραγικά γεγονότα που έζησαν οι προγονείς τους. Με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία, γίνονται εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για την 107η επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων. Στις Σέρες ποτέ δεν κάναμε αυτή την εκδήλωση, επειδή είμαστε μια κοινότητα που ίσως είναι πιο μικρή κοινότητα παρόλο που είναι στη Θεσσαλονίκη. Και κάθε χρόνο εμείς πάμε στη Θεσσαλονίκη να έχουμε συμμετοχή εκεί. Δίνουμε το παρόν μας εκεί. Εντάξει, τελευταία 2 χρόνια που δεν είχαμε δυνατότητα λόγω της πανδημίας, ξέρετε τι γίνονταν παντού. Ναι, δεν πήγαμε. Τώρα φέτος αποφασίσαμε να πάμε να δώσουμε το παρόν, να είμαστε εκεί, να σηκώσουμε τις φωνές μας, να ζητήσουμε την... Αυτά που τόσα χρόνια δίνουμε, δηλαδή αγώνα για να αναγνωρίσει τη γενοκτονία της Αρμενίας από τους Τούρκους. Η κοινότητα των Αρμενίων των Σερών είναι δραστήρια και σύμφωνα με τον κύριο Αρουτουνιάν δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να δούμε παρόμοιες εκδηλώσεις μνήμης και στις Σέρες. Εγώ πιστεύω ότι κάποια φάση θα γίνει και αυτό εδώ, επειδή είμαστε οργανωμένοι και δραστήριοι και πιστεύω ότι θα γίνει και εδώ κάποια στιγμή. Πιστεύω, ελπίζω ότι θα γίνει. Θα δώσουμε αγώνα για να γίνει και εδώ, για να είμαστε πιο, ας πούμε... Ναι. Οι Αρμένοι συνεχίζουν τον αγώνα για την αναγνώρισή τους και προσδοκούν καλύτερα χρόνια. Δυστυχώς έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο να πάμε, μια μεγάλη αγώνα που ντύνουμε και θα δούμε τώρα που θα καταλήξουμε. Ας ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα γίνει.